Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο podcast βίντεο Tell Me a Secret με την Ωρεοζήλη. Είμαστε εδώ με τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο σήμερα, επιτυχημένο ηθοποιό, το γνωρίζουμε όλοι. Το γνωρίζαμε πριν γίνει επιτυχημένος αυτοί που ήμασταν από τη Βέρεια και είμαστε περήφανοι. Και σήμερα θα μας πει κάποια μυστικά τέχνης, ηθοποιού, τέχνης, θεάτρου. Έχει πολλά μυστικά αυτός ο άνθρωπος σίγουρα, οπότε είμαστε εδώ να ακούσουμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να μπω κατευθείαν στο θέμα, θέλω να ρωτήσω πώς και αποφασίσατε, επειδή γνωρίζω ότι από μικρός παίζετε, πώς αποφασίσατε από τόσο μικρός να μπείτε στην τέχνη, στο θέατρο. Είναι η παρόρμηση του εφήβου, ότι αφού είμαι ο πλακαντής της παρέας, αφού κάνω τους άλλους τι γελάνε, είμαι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, άρα λοιπόν θα μπορούσα να γίνω ένας καλός επικοινωνιολόγος. Και μέσα από την τέχνη η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Αυτό με παρέστηκε, ξεκίνησα μικρός, μπήκα στην δραματική σχολή, τα θεωρούσα όλα εύκολα, αλλά δυστυχώς διεπίστωσα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Αυτό μου έδωσε το δικαίωμα να στρωθώ στη δουλειά για να καλύψω το χαμένο έδαφος. Ο χώρος της τέχνης είναι χώρος έκφρασης και επικοινωνίας, αλλά απαιτεί μόρφωση, ψάξιμο, παρατηρητικότητα, στοιχεία που είναι σημαντικά για να μπορέσεις να εκφραστείς. Από εκεί ήθελα, και εγώ εκεί ήθελα να πάμε, σχετικά με το τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος, να μπει κάποιος στον χώρο. Χρειάζεται μόνο το ταλέντο, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν ταλέντο, ή θέλει και κάποιες σπουδές από πίσω? Τι πιστεύετε εσείς από την εμπειρία σας? Η τέχνη της υποκριτικής δεν είναι ένα γενικό σύμπλεγμα ταλέντου, χάρης και χαριτωμένου. Χρειάζεται να οργανώσεις τα εκφραστικά σου μέσα να τα ανακαλύψεις. Μπορεί να προσπαθήσεις 30, 40, 50 χρόνια και να μην τα καταφέρεις, αλλά σίγουρα μπορείς να τα βελτιώσεις. Είμαστε ένα πολυεργαλείο που βασίζεται στη φωνή, που βασίζεται στην κίνηση, στη σκέψη, στη σιωπή. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν δουλειά από πίσω. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι εύκολο. Άρα λοιπόν, βγαίνοντας να επικοινωνήσεις σε ένα θεατρικό έργο και απέναντι έχεις το κοινό, γίνεσαι ένας αγωγός που φιλτράρεις αυτό που θέλει ο συγγραφέας, αλλά ταυτόχρονα εισπράττεις για την άμεση αντίδραση του κοινού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ο κενός χώρος εκτός θεάτρου είναι να παρατηρείς τους ανθρώπους. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε οι ρακοσυλλέκτες της καθημερινότητας. Βλέπουμε συμπεριφορές που τις πετάμε με ευκολία ή δεν τις δίνουμε σημασία, τις παίρνουμε, τις γυαλίζουμε, τις περιποιούμε, τις βάζουμε στη φαρέτρα μας και όταν θα χρειαστεί ο ανάλογος ρόλος, ανακαλούμε από τη μνήμη μας όλο αυτό το σύμπλεγμα των πληροφοριών και των συμπεριφορών και όταν το βάζουμε, πάντα με την καθοδήγηση και την σύμφωνη γνώμη του συνοθέτη, βλέπεις ότι ο θεατής μάλλον βλέπει τον εαυτό του. Μάλλον κάτι μου θυμίζει. Και αυτή είναι η επιτυχία. Να ερεθίζει συναισθηματικά και πνευματικά τον άνθρωπο για να το γίνει μετά ο προβληματισμός, μετά το τέλος της παράστασης. Εσείς ως ηθοποιός όμως μετά, πώς νιώθετε που πρέπει να αλλάζετε ρόλους, να μπαίνετε από τον ένα, να παίρνετε τη μία συμπεριφορά, μετά να παίρνετε την άλλη? Μπορείτε με ευκολία να μπαινοβγαίνετε στους ρόλους? Όχι. Mm-hmm. Όχι, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Ηθοποιός άλλωστε είναι, ήθος είναι ο χαρακτήρας, ποιο φτιάχνω. Η δουλειά μου είναι να κατασκευάζω χαρακτήρες. Όπως η μουσική έχουν την παρτιτούρα με τις νότες, εμείς έχουμε την παρτιτούρα με τις λέξεις. Mm-hmm. Και προσπαθούμε αυτό το άψυχο χαρτί να τον κάνουμε άνθρωπο, που να συμπεριφέρεται ενταγμένο σε ένα ολόκληρο πλαίσιο της μυθοπλασίας που έχει πει ο συγγραφέας. Και όπως έχει πει και ο μεγάλος Βακτάνγκοφ, μέγας σκηνοθέτης και δάσκαλος, ο συγγραφέας βάζει τις λέξεις και ο ηθοποιός στο νόημα. Άρα λοιπόν, εγώ πρέπει να μεθοδεύσω, να καθίσω μόνος μου, να δω σε ποια εποχή παίζεται το έργο. Δεν μπορώ με συμπεριφορές του 2020 να παίξω Τσέχοφ. Δεν ισχύουν αυτά. Υπήρχε άλλο κοινωνικό στάτους και όλα αυτά δημιουργούν πάντοτε, αν θέλεις, το πλαίσιο που θα πρέπει να κινηθείς. Άρα τι γίνεται, μαθαίνουμε ότι είναι το έργο του 1800, πώς ήταν οι άνθρωποι, το προστόκιμο, τι ήταν και όλο αυτό. Με πληροφορίες άπειρες, είτε από το ίντερνετ, είτε από βιβλία, είτε από φωτογραφίες, από ντοκιμαντέρ, αρχίζεις και μπαίνεις σε μια εποχή που δεν την ξέρεις και δεν χρειάζεται να θα τη μάθεις. Και γίνεται και όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι το σύνολο των ηθοποιών και ο συνοθέτης κάνει ως μαέστρος τη σύνθεση. Πολύ ωραία και πολύ παραστατικά. Να ρωτήσω κάτι προσωπικό σας τώρα. Εσείς
Έχετε νιώσει ποτέ ότι ήταν πολύ κόντρα κάποιος ρόλος, δηλαδή ότι ήταν αντίθετος στο χαρακτήρα σας ή δεν έχετε... Α, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχετε κάποιο δηλαδή, να πω ένα, το, ναι. ένα παράδειγμα, το Ευτυχισμένοι Μαζί, που είναι μια τηλεοπτική σειρά, υποδύο με έναν γκρινιάρι, φωνακλά και τσιγκούνι άνθρωπο. Και ο Μπέζος, όταν καμιά φορά του λέγανε, ξέρεις, ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ καλός στον ρόλο. Ναι, λέει, γιατί δεν είναι τσιγκούνις. Του δόθηκε η ευκαιρία μέσα από τον ρόλο να παίξει. Εγώ, ας πούμε, αντιπαθώ ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ, που δεν είναι καθαροί ως υγιεινοί και το κυριότερο από όλα να είναι τσιγκούνιδες. Ένα από τα τρία, όχι και τα τρία, πρέπει να είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρα μακριά από μένα. Πραγματικά, το χιούμορ σας, ξέρετε, το έχετε σε κάθε στιγμή, σας έχει βοηθήσει. Το καλύτερο όπλο να αντιμετωπίσεις τη βλακεία, την αμετροέπεια και την αγένεια. Γιατί αν σταθείς λέξη-λέξη απέναντι από τους ανθρώπους, γιατί νομίζω έχουμε χαλαρώσει πολύ σαν κοινωνία. Έχουν χαθεί πολλά ηθικά στοιχεία και γι' αυτό και δυσκολευόμαστε οι καλλιτέχνες σε οποιαδήποτε μορφή της τέχνης, τη ζωγραφική, τη μουσική, το χορό και το θέατρο, να βρούμε τι είναι αυτό που μπορεί να επικοινωνήσει. Οι νέοι έχουν ένα δικό τους κώδικα και μπορώ να πω ότι πρέπει να πάμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά γενικότερα δυσκολευόμαστε να πούμε ποιο έργο μπορεί να εκφράσει κάτι, να πει κάτι, να ερεθίσει κάτι, να προβληματίσει. Μιλήσατε αρκετά για θέατρο και λίγο για τηλεόραση. Θεωρείτε ότι η τηλεόραση έχει καλό επίπεδο σήμερα, επειδή γνωρίζω ότι είστε και στα δύο. Τι πιστεύετε? Ναι. Αν δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, η τηλεόραση πηγαίνει σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα που λέμε της κάθε κοινωνίας. Mm-hmm. Σε μια μουσουλμανική χώρα που είναι πιο αυστηρά τα στοιχεία αυτά, είναι λίγο δύσκολο να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις ή να εκφραστείς. Έχει ένα πλαίσιο. Η ανάλογη λογοκρισία του παρελθόντος στην Ελλάδα. Τώρα σε επίπεδο ποιότητας, η ποιότητα είναι πολύ σύντομη. Εγώ πιστεύω ότι δεν προσβάλλει και ότι δεν είναι ανώτερο, δηλαδή αν είναι από διδασκαλία καθέδρας που λέμε, τα ξέρω όλα και θα τα πω, είναι λάθος επικοινωνία. Άρα λοιπόν η τηλεόραση πρέπει να είναι ενημερωτική, να μην παίρνει θέση, να αφήνει ερωτήματα όπως η τέχνη. Η τέχνη αφήνει ερωτήματα, απαντήσει δεν δίνει. Την απάντηση θα τη δώσει ο θεατής. Εκεί θα προβληματιστεί. Λίγοι δεν είναι που λένε μετά το τέλος της παράστασης, αν μου συνέβαινε αυτό που συνέβη στον ήρωα, εγώ πώς θα αντιδρούσα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να προβληματιστεί ο κόσμος και να συζητήσει. Άρα στην τηλεόραση υπάρχει ένα άλλο μυστικό. Έχεις ένα κουμπί. Δεν σου αρέσει. Το αλλάζεις. Εγώ αντιπαθώ τους ανθρώπους που λένε, α, είναι απέσχεια. Εγώ δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπεις, αλλά την ξέρεις. Για να την ξέρεις λοιπόν αυτή τη σειρά, σημαίνει ότι τη βλέπεις. Δεν μπορεί να λες δεν τη βλέπω, γιατί πιθανόν να μειώνεται η κοινωνική σου και η πνευματική σου υποστάθεια. Ας τα αφήσουμε αυτά. Ως προς το θέατρο, θέλω να μου πείτε, αν μπορείτε, πριν περάσουμε στο μυστικό σας, ποιος είναι εκείνος ο ρόλος από τον οποίο πήρατε πράγματα, γιατί φαντάζομαι ότι παίρνετε πράγματα, εξελίσσεστε. Από όλους. Όταν είχα παίξει, θυμάμαι, τη Δευσέβγενη του Παλαμά, που είναι ένα ποιητικό έργο, αλλά δεν έχει καλούς κανόνες θεατρικούς, γιατί ήταν ποιητής ο Παλαμάς. Ξέφυγε από αυτούς τους κανόνες και είναι λυρικός, μακρηγορή, φλίαρη θεατρικά. Αλλά είναι ένα υπέροχο ποιητικό έργο που υμνεί την αγάπη και τη σχέση των ανθρώπων. Υπήρχε μία λέξη που έλεγα ως Νίκαρος, ο τρελός του χωριού που έπαιζε και βιολί, που λέει «Α, έχω την έγνοια σου». Και εγώ την κράτησα αυτή και μου έμεινε στη ζωή μου και διαπίστωσα ότι είναι η πιο και ηχητικά αλλά και σαν ετυμολογία η πιο σημαντική λέξη. Είναι η έγνοια. Κατά καιρούς λοιπόν από τα θεατρικά έργα έχω εισπράξει πάρα πολλά τέτοια. Αν δεν πω τσιτάτα τουλάχιστον φράσεις που εμένα μου έχουν μείνει από τις βάξεις που έχει πει τη μεγάλη ατάκα στην κόρη του. Καταραμένη αλήθεια έρχεσαι πάντοτε τελευταία. Αυτά όλα σε προβληματίζουν. Σου μένουν φράσεις, σου μένουν στιγμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει να σου αφήσει κάτι. Νομίζω ότι αυτή είναι και η πρίκα μας. Mm-hmm. Σαν καλλιτέχνη κερδίζει πολλά μέσα από την τέχνη. Η τέχνη δεν κερδίζει από εμάς, γιατί είμαστε όλοι εύκολα όντα. Αντικατάσταση γίνεται αύριο. Θα συστήνατε σε κάποιο νέο που έχει ταλέντο να ξεκινήσει από θεατρική ομάδα, να μπει, να πάει ακόμη και σήμερα το 2020? Εγώ, επειδή κάνω σεμινάρια και στον θεατρικό σπουδών έχω κάνει του Ναυπλίου και σε άλλα πανεπιστήμια και σε δραματικές σχολές, δεν μπορώ να μην πω ότι αισθάνθηκα την πρώτη φορά δέος, διότι μοιράζεσαι το όνειρο ενός νέου παιδιού. Να μιλήσουμε όμορφα. Ναι, είναι μια δουλειά πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολύ το κέρδος για τον καθένα που θα ασχοληθεί με την τέχνη, αλλά πάρα πολύ αμφίβολη και δύσκολη.
Δύο φορές το χρόνο ψάχνουμε δουλειά οι καλλιτέχνες και δει στο θέατρο. Άρα αυτό που έκανα εγώ σε δύσκολες εποχές, τώρα γίνανε λίγο πιο εύκολες, αλλά τώρα χαθήκαν κάποιοι κανόνες, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι τα πράγματα σε ένα πλαίσιο. Είναι λίγο πιο ελεύθερα και πιο χύμα και πιο αυτοσχεδιαστικά. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω ένα νέο μη γίνεις ηθοποιός. Οφείλω όμως να πω, αν θα γίνεις ηθοποιός, θα κερδίσεις πολλά. Θα πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ. Το θέατρο άλλωστε είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Θέλει δουλειά, δουλειά και λίγο δουλειά. Αν τα κάνεις αυτά τα τρία, έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν, πώς θα πω εγώ ένα παιδί, μην κάνεις να το κάνει, αλλά να ξέρει ότι θα ψάχνει να βρει δουλειά. Θα περνάνε τα χρόνια. Δυστυχώς ο χρόνος είναι σαν το ποτάμι. Κυλάει μονόπλευρα και αν θα φύγει και έχασες που λέμε το τρένο, θα μείνεις στη στάση. Αυτά πρέπει να τα δει ο κάθε νέος. Δηλαδή, είσαι δικηγόρος, σας ενδιαφέρει να γίνεις ηθοποιός. Έχεις το δικαίωμα να σπουδάσεις. Να καθίσεις 3 χρόνια, να προσπαθείς. Στη χειρότερη περίπτωση μπορείς να γυρίσεις τη νομική σου. Ένας που έχει επενδύσει πολύ, γιατί αυτοί που πετυχαίνουν είναι 1.000 και αυτοί που περιμένουν είναι 9.000 σήμερα στην Ελλάδα, που είναι άνεργοι. Σήμερα έχουμε 99,9 λόγω πανδημίας. Εάν δεν ήταν η πανδημία, θα ήταν 82. Δεν είναι ποσοστό, θα έλεγα, χαμηλό. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Πολύ ψηλό. Και από ό,τι γνωρίζω, είναι και οι αμοιβές χαμηλές. Είναι θέμα αγοράς, αλλά και να αμοιφθεί και να μην αμοιφθεί δεν είναι. Δουλεύεις 3 μήνες για να ζήσεις ένα χρόνο, ή δουλεύεις 6 μήνες να ζήσεις 1,5. Υπάρχουν ηθοποιοί που στα 3 χρόνια δουλεύουν 6 μήνες. Και αυτοί είναι που δουλεύουν. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που δουλέψανε πριν από την εποχή του Κολοκοτρώνη και ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί. Και αυτό είναι πρόβλημα. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα οι επιλογές δυστυχώς στην τέχνη είναι πολύ προσωπικές και έχουν κόστος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να μας αφήσετε με ένα μυστικό σας, το μυστικό της επιτυχίας. Αυτής, όπως είπατε, που διαφοροποιεί τους μεν από τους δε, ή που μπορεί να βοηθήσει κάποιον να μπει στη μία κατηγορία των επιτυχημένων. Εγώ το αποφάσισα μικρός, έχοντας τις δυσκολίες, να πω το εξής και το υιοθέτησα εδώ και 25 χρόνια. Είμαι ο καλύτερος ηθοποιός στον κόσμο. Πέρα από μένα δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο. Κάθε πρωί με θαυμάζω. Με μια μικρή διαφορά. Δεν το έχω αποδείξει ακόμα. Εγώ προσπαθώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο στόχος μου είναι να αποδείξω ότι είμαι καλύτερος ηθοποιός στον κόσμο. Εγώ δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Έγινα 61 χρονών άνθρωπος, έχω 43 χρόνια θέατρο, εκατοντάδες, δεκάδες παραστάσεις, ταινίες. Δεν το έχω καταφέρει. Τι γίνεται όμως? Βάζοντας ψηλό στόχο, στη χειρότερη περίπτωση θα είσαι καλός. Δεν θα είμαι απλά επαρκή συμμέτρηση που είναι το χειρότερο. Άρα αυτό πρέπει να κάνει. Το μυστικό είναι να προσπαθείς να αποδείξεις ότι αυτό που κάνεις είναι εξαιρετικό. Πάντα βέβαια, δυστυχώς για μερικούς, ευτυχώς για όλους μας, είναι ομαδικό το άθλημα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνος μου, δεν έχω δίπλα μου εξαιρετικούς συναδέλφους. Ομαδικό το άθλημα, έτσι. Α, ναι, είναι τόσο ομαδικό, αλλά και τόσο μοναχικό που δεν μπορείς να καταλάβεις που βρίσκεις. Και δεν είναι τυχαίο που κάποιοι ηθοποιοί στο σύνολό τους πάσχουν από Πάρκινσον. Γιατί καλούμαστε να υποκριτική τι σημαίνει, υποκρίνομαι. Δεν είμαι αυτός εκείνη την ώρα. Έχουν Πάρκινσον γιατί βιάζουμε το νευρικό μας σύστημα να συμπεριφερθεί, είτε κλαίγοντας είτε και γελώντας ακόμα, που είναι πιο ανώδυνο. Αλλά έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και αυτό μπορεί. Θα καταγραφούμε να νευριάζει. Κάθε βράδυ να νευριάζει, για ποιο λόγο? Δεν έχω δει. Αλλά έχω δει με ένα ρόλο. Που έχω μια ολόκληρη διεργασία μέσα μου, ακούω ότι έχει πει ο άλλος, εκνευρίζομαι. Αυτό είναι ένας βιασμός του νευρικού μας συστήματος. Και δυστυχώς στην Ελλάδα δουλεύουμε πάρα πολύ σε σύγκριση με άλλους τοπίους. Δηλαδή στην Αμερική κάνει θέατρο, μετά από ένα χρόνο θα κάνει μια ταινία. Εμείς κάνουμε και θέατρο, και τηλεόραση, και κινηματογράφο. Που αν είχαμε τις αμοιβές, τις μισές από αυτό που αναλογούν σε κάποια κράτη στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο στην Αμερική, θα τρώγανε και τα τρισέγγωνά μας. Αλλά δεν πειράζει, ας φάμε εμείς σήμερα και βλέπουμε για αύριο. Ήσασταν πολύ αναλυτικός, πολύ παραστατικός και ξεκάθαρος. Ελπίζω να είχαμε μια καλή επικοινωνία. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να είστε εδώ. Και... χαρά μου είναι, δεν είναι τιμή καθόλου. Χαρά μου είναι, καλό να επικοινωνήσω. Εγώ λατρεύω τους νέους, γιατί το μέλλον, μην πω και το παρόν, αλλά το μέλλον είναι οι νέοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.